Το γύρω είναι μια περίεργη ιστορία γιατί. Νομίζω ότι θα είναι το δεκαεφτά περίπου που είχα εμφανίσει ένα πολύ έτσι μικρό θεματάκι υγεία, το οποίο θα μπορούσε να είναι και σοβαρό, ρε παιδί μου. Ε, θα μπορούσε να εξελιχθεί δηλαδή σε σοβαρό, αν δεν το προλάβαινα. Και ξαφνικά βρίσκομαι μπροστά στο ενδεχόμενο να έχω ένα μωρό παιδί και να μην προλάβω να του πω αυτά που σκέφτομαι για αυτά που συμβαίνουν γύρω. Οπότε άρχισα να γράφω συμβουλέ στο μικρό, στον στο Νικόλα τότε, το οποίο να λέει, α πούμε, κοίτα γύρω σου τι συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, συμβαίνει τα άλλο. Ξέρουμε τι φταίει σε αυτό, οπότε καλό είναι αυτό το πράγμα που ξέρουμε ότι φταίει να το διώξουμε από τι ζωέ μα. Οι κακοί άνθρωποι, με λίγα λόγια. Ε, αυτό λοιπόν, περνώντα τα χρόνια, άρχισε να συμπληρώνεται και με άλλα πράγματα. Ε, μπήκανε στη μέση ε, οι φωτιέ, οι πλημμύρε, οι δολοφονίε των ζώων, οι, 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 οι καινούργιε, α πούμε, οι πανδημίε και όλα αυτά. Γεννήθηκε και ο Κωνσταντίνο, οπότε πήρε έναν πιο σοβαρό χαρακτήρα. Και έχω ένα φίλο, ένα σπουδαίο λαϊκό συνθέτη, που λέγεται Χριστόφορο Γερμενής, είναι από την Πάτρα, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πάρα πολύ εγώ. Και ο οποίο κατά καιρού, όταν ξέρει ότι ετοιμάζω κάτι, μου στέλνει διάφορα και ακούω. Μου έστειλε μελωδίε αυτή τη φορά, και σε μία από αυτέ ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι το, 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 το ποιματάκι αυτό που έγραφε, το κείμενο, ταιριάζει απόλυτα. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Εγώ το λέω και λίγο καρμικό. Ε, αυτό είναι. Και βγήκε έτσι ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι, όχι όμως με επιθετική διάθεση, περισσότερο με διάθεση σκεπτική και, ε, και περισσότερο αγάπη θα έλεγα. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε για να καλυτερέψουμε τον κόσμο μας, να μην τον κάνουμε με το μίσος προς άλλους ανθρώπους, αλλά με την αγάπη προς τον κόσμο μας. Και αυτό είναι ίσω που το διαφοροποίησε και το οδήγησε ακόμα και σε νηπιαγωγία, σε γυμνάσια, σε σχολεία, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα να το αναλύουν. Γιατί ακριβώ η πρόθεσή του είναι καλή. Δεν έχει σκοπό να χτυπήσει κανέναν. Εκτό από τον φασισμό, βέβαια. Ο λόγο που τραγουδάω είναι αυτός, είναι ο λόγο που μίλησα. Το τραγούδι είναι τρόπο έκφραση, δεν είναι. Είναι τρόπο ζωή στην πραγματικότητα, στη βάση του. Κάποιοι άνθρωποι γεννιόμαστε για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μα. Άλλοι για να ζωγραφίζουν, άλλοι για να φτιάχνουν αγάλματα, άλλοι για να πηγαίνουν στα δικαστήρια, άλλοι για να είναι σε μια οικοδομή. Εγώ είναι για να τραγουδάω. Έτσι γεννήθηκα. Μου το έλεγε η μάνα μου ότι εγώ, εσύ, παιδί μου, μετά το μαμά-μπαμπά, α πούμε, δεν είπε επόμενη κουβέντα, είπε το όντι ρελαντά, τυρλανταντά, χωρί ρο και λάμδα. Τραγούδισα πρώτη φορά. Ε, έτσι το νιώθω, δηλαδή, ακόμα μέσα μου. Ο λόγο, λοιπόν, που εγώ θέλω να ανεβαίνω στη σκηνή ε, είναι για να επικοινωνώ. Είναι για να ζω. Για να μοιράζομαι. Ε, και να μην το έκανα, να μην είχα την ευλογία να ζω από αυτό, γιατί αυτό είναι τύχη και ευλογία, το λέω πραγματικά, θα έκανα κάτι άλλο. Τον έρωτα με τα ηλεκτρονικά, α πούμε. Θα ζούσα από αυτό και θα τραγουδούσα την ώρα που φτιάχνω υπολογιστέ, αυτό. αυτό θα έκανα. Το λαϊκό τραγούδι είναι μια πονεμένη ιστορία στα χρόνια, έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ε, από τις απαρχές της μουσικής, το, το, το είχαν ενοχοποιήσει για πολλά πράγματα. Ε, σήμερα αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι σύγχρονο. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που βγαίνουν με μονομενα τραγούδια καλά, λαϊκά, αλλά λαϊκό τραγούδι με την έννοια του λαϊκού τραγουδιού που γεννιέται μέσα από το λαό να εκφράσει τον πόνο ή τον έρωτα του λαού και να καταλήξει στον ίδιο το λαό δεν υπάρχει ε, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι pop ντυμένο ίσως με λαϊκή διάθεση ή το ερμηνεύουν λαϊκοί τραγουδιστές αλλά λαϊκό στη βάση του τραγούδι δεν νομίζω ότι υπάρχει είναι ελάχιστοι αυτοί που γράφουν δεν το, δεν το εξαφανίζω απλά είναι ελάχιστοι αυτοί που γράφουν λαϊκά τραγούδια ε, για μένα το λαϊκό τραγούδι είναι η βάση της ελληνικής μουσικής από εκεί ξεκινάμε και εκεί πρέπει να ξαναγυρίζουμε. Ε, και ο λόγος που το υπερασπίζομαι και θα το υπερασπίζομαι πάντα είναι γιατί χω, χωρίς το λαϊκό τραγούδι, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καθαρό ελληνική λαϊκή μουσική. Προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Δεν θεωρώ απαραίτητο ότι πρέπει να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Ε, γιατί γιατί οι δι τα δικά μου βιώματα είναι πολύ διαφορετικά από ότι ενό παιδιού που είναι 20 χρονών. Προσπαθώ να τα κατανοήσω για να μπορώ να τα καταλάβω και να μην ενοχοποιώ τα νέα παιδιά για πράγματα που εμένα μπορεί να με τρομάζουν ή μπορεί να μην τα γνωρίζω. Γιατί σαφέστατα δεν μπορώ να γνωρίζω τόσο καλά ε, τον, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα νέα παιδιά που είναι συνέχεια με ένα κινητό με τα ακουστικά και κουνιούνται στο δρόμο. Δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό. Σαν ιδέα με ενοχλεί. Γιατί, γιατί... Η μουσική είναι ομαδικό παιχνίδι Δεν είναι απομόνωση Δεν, δεν εκφράζει απομόνωση Οπότε αυτό είναι που με ανησυχεί ε, Από την άλλη Δεν θα το ενοχοποιήσω για κάτι Δεν με τρομάζει Θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει Τα νέα παιδιά στο να κλειστούν Στην ουσία στον εαυτό τους και να μην μοιράζονται Τη μουσική τους με άλλους Αλλά Με μ' αρέσει η νεολαία μας πάρα πολύ Εγώ τη γουστάρω mm -hmm. Με τρέλα Μ' αρέσει αυτό το, ε, το τάχο λίγο ε, γραμμένα όλα. Μ' αρέσει αυτό γιατί σε απενοχοποιεί. Έχει μια κακή μεριά που λέει ότι αφήνουμε λίγο το παρελθόν, το ξεχνάμε και δεν έχουμε ένα σεβασμό στις ρίζες κτλ. Αλλά αυτό δεν θα το απαιτήσω από ένα παιδί 18 χρονών από ένα παιδί 20 χρονών, θα το απαιτήσω από έναν μαντράχαλο 40, όπου έχει διαβάσει πέντε πράγματα, όπου του έχουν μεταφερθεί κάποια πράγματα, που έχει αναπτυχθεί το DNA του σοβαρά, εν περιπτώσει. Σε ένα παιδί που είναι πάνω στι ορμόνε του, στι τρέλε του, στον έρωτά του, που αυτό δεν θα απαιτήσω τέτοια πράγματα. Θα είμαι μαζί του και θα καταλάβω τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Υπάρχει βέβαια μια νέα γενιά μουσικών mm -hmm. που είναι τα παιδιά των μουσικών λυκείων και των μουσικών γυμνασίων η οποία είναι τεράστια ελπίδα. Και βλέπουμε ήδη τα, τα πράγματα να βγαίνουν τώρα, τα δικά του. Του ανέφερε, του άλλτμαν. Ε, είναι και άλλα. Πολλά. Πολλά τέτοια πράγματα. Εγώ, α πούμε, βλέπω το, και άλλα νεότερα παιδιά. Όπω είναι και ο Παντελή, ο κ. Μαριό, ο οποίο έφυγε από τι Μέλισσε. Και ξαφνικά λε: Τι έγινε εδώ. Mm -hmm. Γιατί ήταν αυτό το παιδί. Που, πού βρισκότανε. Ή και άλλα παιδιά. Πολλά. Δεν τα θυμάμαι όλα. Με ελπίζω να μην κατηγορηθώ γι' αυτό. <laughs> πιστεύεις λέω... ότι σήμερα υπάρχουν ναι. νέοι δημιουργοί. Ναι, βέβαια. Συνθέτε και στοιχουργοί εννοώ. Ου, πάρα πολύ. Του παρακολουθεί, προσπαθεί να είσαι κοντά να ακούσει τι Θέλω. Θε, κοίταξε, όσο μπορώ, προσπαθώ. Ε, όπως Όπω καταλαβαίνει, είναι, είναι πολύ, πολύ πληροφορία και ο χρόνο που έχω για αυτό το πράγμα είναι μικρό. Αλλά φροντίζω να ξυπνάω ακόμα και νωρίτερα, α πούμε, για να μπορώ να κάθομαι λίγο να παρακολουθώ τι είναι αυτό που συμβαίνει. Όχι τι τάσει. Οι τάσει είναι κάτι γελίο στο YouTube. Να, να παρακολουθώ τα καινούργια πράγματα που βγαίνουν. Ε, βέβαια υπάρχουν καινούργιοι συνθέτε. Όχι απόλυτα καινούργιοι όλοι, αλλά υπάρχουν. Σου ανέφερα τον Παντελή, σου αναφέρω τον, τον Βαγγέλη τον Μαχαίρα με τον οποίο συνεργάζομαι εγώ και ο οποίο γράφει διαμάντια. Είναι ο Μανώλη Ανδρουλιδάκη, είναι ο Σιόλα. Είναι, είναι, πάρα πολλοί άνθρωποι που γράφουν ωραία πράγματα καινούργια. Εγώ αισθάνομαι ότι πάντα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από το 1990 το 90 που τραγουδάω ή, εμπάσχε περιπτώσει, από το 96 που ε, είμαι στη δισκογραφία, ο στόχο μα, όλου του συστήματο τη μουσική, ήταν να βγούμε στην τηλεόραση. Έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ. Είτε με τα βίντεο κλίπ μα, είτε με τα μουσικά μα κανάλια, αγώνα, να δώσουμε συνεντεύξει, αφιερώματα στου δίσκου, να τα δίνουμε στα κανένα να τα παίζουν. Η εικόνα υπήρχε πάντα. Ε, απλά λόγω της αλλαγής των γενιών και του, του τρόπου ζωής μας ε, η εικόνα έχει παίξει πια μεγαλύτερο ρόλο αναγκαστικά γιατί εκεί πάει, η ύλη έχει χαθεί έτσι κι αλλιώς δηλαδή το, το, ηχογράφημα έτσι όπως το είχαμε έχει εξαφανιστεί, δεν έχουμε πια CD, δεν έχουμε πια βινίλια δεν έχουμε πια κασέτες έχουμε κάτι το οποίο βρίσκεται σε ένα cloud, πούμε, σε ένα σύννεφο οπότε αναγκαστικά πάει και η εικόνα προς τα εκεί mm -hmm. δεν, δεν, με τρομάζουν εμένα αυτά τα πράγματα καθόλου social, παύλα, μουσική. Ε, δε, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει επηρεάσει. Έχει επηρεάσει σε ένα βαθμό του να καταλάβει, να μπορεί ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ε, ποιος, ποιος καλλιτέχνη είναι πιο κοντά του και ποιος ίσως είναι πιο απόμακρος. Ε, γιατί κάποια εποχή ήμασταν όλοι απόμακροι, αναγκαστικά. Το, το επέβαλε η καθημερινότητα αυτό. Ε, τώρα βέβαια ήρθε ο κορονοϊός, ας πούμε, να το κάνει αυτό. Mm. Αλλά στην πραγματικότητα... Ε, τα, 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 social media απομυθοποίησαν τους καλλιτέχνες ε, και με τα καλά του και με τα κακά του Έτσι? δηλαδή το, το, η απομυθοποίηση έχει και καλά έχει και κακά ε, οπότε πλέον κάποιο μπορεί να βρει έναν καλλιτέχνη στο facebook ας πούμε και να κα, κατεβάσει να διαβάσει όλες τις αναρτήσεις να μάθει ποιο είναι στην ουσία αυτό είναι περισσότερη έκθεση από πριν ακριβώς αλλά ταυτόχρονος μπορεί να βγάλει και ένα συμπέρασμα από αυτό, από τον τρόπο που απαντάει από τον τρόπο που κινείται ε, θα, σίγουρα, α πούμε, μπορεί να μπει σε, σε, σε μια σελίδα Facebook και να πει Αυτό είναι μεγάλη ψωνάρα. Ολογράφια τον εαυτό του, όλο αυτό. έτσι. Ή να μπει, α πούμε, και να δει κάποιον ο οποίο ασχολείται με τα κοινά. Να πει Α, ah, μπράβο, ξέρω εγώ. Αυτό ασχολείται με αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Ή και να μπει σε έναν άλλον ο οποίο δεν κάνει τίποτα. Ξέρω, ο οποίο είναι αδιάφορο για όλα αυτά. Όλα θετικά είναι. Όλα, όλα θεμητά, συγγνώμη. Mm. Θα σου πω την προσωπική μου άποψη. Mm. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Γιατί όταν αρχίζεις και αλλάζει και προσαρμόζεσαι βάσει των θέλω και των δεδομένων των άλλων, mm -hmm. ε, τότε αλλάζει εσύ. Ε, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθει ένα καλλιτέχνη. Να αλλάξει δηλαδή την ταυτότητά του για να γίνει αρεστό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα για έναν καλλιτέχνη από αυτό. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Ε, αν αυτά που λέει κάποιο καλλιτέχνη σε ενοχλούνε η ε, κρίνεται ή μην ασχολείσαι. Αν, αν, αν διαφωνείς κάθετα μαζί του κτλ., φύγε. Τι σε εννοεί, σε υποχρεώνει κανεί να τον ακούς κανένας δεν υποχρεώνει κανένα για τίποτα. Αυτή είναι η, πάντα ήταν αυτή η απόψη μου. Mm -hmm. Δηλαδή, έβλεπα ας πούμε, πρόσφατα ε, όλο αυτό το πράγμα γύρω από τους δύο αθλητές που, ε, εν πάση περιπτώσει, που, του τέννη, α πούμε, που επειδή αυτό και εκείνο και ναι, αλλά γιατί ρε, παιδιά. Εγώ, α πούμε, δεν ξέρω καθόλου από τέννη, καθόλου επειδή δεν ξέρω από τένις, σημαίνει ότι θα ασχοληθώ με κάτι απλά και μόνο για να την πω. Ε, αυτό είναι κόμπλεξ πια. Δεν είναι αυτό. Καταντάει πλέον βλακεία. Φύγε. Άστο, μην ασχολείσαι. Από το να μπει να την πει σε κάτι που δεν καταλαβαίνει, κάτι που δεν σε αφορά ή που διαφωνεί, κάνε το δουλειά σου. Κάνε κάτι άλλο. Mm -hmm. Δύο άνθρωποι είναι που κατάφεραν κάτι στη ζωή του. Ή μπε και πε του ένα μπράβο, ή σηκωφίγε τελικά. Κοίταξε, αυτό που μπορώ να σου πω είναι επειδή έχω γενικά μάθει στη ζωή μου η αυτοκριτική μου να είναι πάρα πολύ σκληρή, mm -hmm. είναι ότι έχω ρημάσει γενικά. Συνολικά. Σαν άντρα, σαν άνθρωπο, σαν μουσικό, σαν τραγουδιστή. Ε, με, με ακούω, δηλαδή, ακούω το, τη φωνή μου πώ ήμουν, ξέρω εγώ, όταν ξεκινούσα και δεν μου αρέσει τότε. Mm -hmm. Ήταν πολύ παιδική. Ε, τώρα υπάρχουν σε κάποια τραγούδια που με βρίσκω πολύ υπερβολικό, ξέρω εγώ, τώρα που τραγουδάω. Γιατί έχω περισσότερα πάθη, γιατί έχω περισσότερο. Ε, ζήσει περισσότερα πράγματα ή φανατίζομαι έτσι παθιάζομαι περισσότερο ε, το οποίο δεν είναι πάντα ωραίο και το, το ακούω από την άλλη είναι πολύ αληθινό όμω. δηλαδή νομίζω ότι αν έχει κάτι αλλάξει πάνω μου είναι ότι έχω γίνει πιο, πιο αληθινός στις εκφράσεις μου στον τρόπο που μιλάω, στον τρόπο που κινούμε σε όλα μου τα επίπεδα και στον τρόπο φυσικά που τραγουδάω Αν μιλήσουμε για τραγουδιστέ, ότι επειδή βγήκαμε κάποιοι τραγουδιστέ μπροστά στι δύσκολε στιγμές και επειδή αυτοί που βγήκαμε μπροστά φάγαμε πολύ ξύλο, εντό εισαγωγικών, νομίζω ότι γενικότερα οι τραγουδιστέ έχουμε γίνει φοβικοί. Γιατί δεν έχουμε ούτε το ιδεολογικό υπόβαθρο, το, το, το καλλιτεχνικό μάλλον υπόβαθρο να μας σέβονται όπως σέβονται με πούμε ένα συνθέτη. Αυτό είναι ένα δεδομένο και το ξέρουμε όλοι. Αλλιώ είναι να βγει να πει κάτι ο Θεοδωράκης αλλιώ είναι να βγει κάτι να πει ο Κότσιρα. Άλλο, άλλο, άλλο ειδικό βάρο έχει η δήλωση του Θεοδωράκη, άλλο ειδικό βάρο έχει ενό τραγουδιστή. Οπότε, ακριβώ επειδή είμαστε οι εύκολοι στόχοι όλων των κυβερνήσεων, όλων των πολιτικών, είμαστε εκ, εκτεθειμένοι σε μόνιμη βάση. Οι περισσότεροι κάτσανε πίσω. Mm -hmm. Και δεν του αδικό γι' αυτό. Γιατί όταν βγήκαμε μπροστά, μείναμε μόνοι μα. Και το λέω αυτό και πολιτικά και καλλιτεχνικά. Μείναμε μόνοι μας. Και το πληρώσαμε αυτό το πράγμα. Και πολιτικά και καλλιτεχνικά. Άσκεις. Όποιος ξέρει να καταλαβαίνει και να ακούει γνωρίζει πολύ καλά την κομματική μου θέση. Το θέμα είναι ότι η κομματική θέση δεν μπορεί να γίνεται σημαία. Και ο λόγος το λέω αυτό γιατί ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να κρίνει. Όταν ο καλλιτέχνη σταματήσει να κρίνει, πάβει να είναι καλλιτέχνη. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Mm -hmm. Αυτή ήταν πάντα η άποψή μου. Ένα καλλιτέχνη, ο οποίο ζει ε, υποδουλωμένο κάτω από τη σημαία ενό κόμματο, πάβει να είναι καλλιτέχνη. Τελείωσε. Πιστεύεις στα πολιτικά κόμματα, Γιάννη, Πιστεύεις ότι το καινούριο και η... όποια αλλαγή χρειαζόμαστε κοινωνικά. Μπορεί να, ακόμα να προέλθει από τα πολιτικά κόμματα ή βρίσκεται κάπου αλλού. Κοίταξε, υπάρχουν δύο έννοιε. Στα πολιτικά κόμματα πιστεύω. Δεν πιστεύω στην ταύτισή του με συγκεκριμένε ιδεολογίε. Αυτ αυτή είναι η διαφωνία. Πιστεύω στι ιδεολογίε. Οι ιδεολογίε μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα κόμματα, όχι εύκολα. Για να μπορέσει ένα κόμμα να αλλάξει τον κόσμο, να αλλάξει τη χώρα του, θα πρέπει να είναι τόσο πιστό στην ιδεολογία του, που να καταρρεύσει η μισή ιστορία που ξέρουμε. <laughs> <laughs> Αυτό. Ε, πιστεύω όμως στους τρελους mm -hmm. Πάντα πιστεύω στους τρελούς. Η τρελή πολιτική που συνήθως προέρχονται μέσα από τα, από τα, από τα, σπάργανα του, του, λαού δεν μιλάω για ιδεολογία, πρόσεξε. Μπορεί αυτός να είναι καπιταλιστής, μπορεί να είναι αριστερός, να είναι σοσιαλιστής, να είναι κομμουνιστής. Αν είναι τρελό και αγαπάει τη χώρα του και το λαό του, θα αλλάξει τα πάντα. Το πιστεύω. Αρκεί να έχει τα κουράγια, τα κότσια και την απαραίτητη, το απαραίτητο θάρρο και την αγάπη που χρειάζεται. Και πολύ γύρω στο μάχη. Βέβαια. Ε, από εκεί και πέρα, ναι, εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω σε αυτά. Τα Είμαι ακόμα... ένα ρομαντικό αριστερό. Πάντα ήμουνα. Έτσι. Ε, απλά δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ταύτιση. Υπάρχουν εξαιρέσει. Υπάρχει ένα κόμμα με το οποίο ταυτίζομαι σε ένα πολύ μικρό βαθμό, αλλά γενικότερο το δεν υπάρχουν κόμματα που να ταυτίζονται με τι ιδεολογίε του. Όχι, γιατί ζούμε μια ακριβώ πολύ μεταβατική περίοδο. Ο υπαρκτό σοσιαλισμό έχει καταρρεύσει. Άρα ε, εκεί έχουμε ένα θέμα. Δεν μπορεί να πείσει εύκολα. Ε, τα, τα, σοσιαλιστικά κόμματα δεν μπορούν να πείσουν εύκολα ότι είναι το αντίβαρο στον νέο φιλελευθερισμό ή εν πάση περιπτώσει στο σκληρό καπιταλισμό που βιώνουμε γιατί ο σκληρός καπιταλισμός παραμένει ζωντανό. έχει μεταλλαχθεί, μεταλλάσσεται, αναπροσαρμόζεται γι' αυτό και είναι το μόνο ζωντανό πολιτικό σύστημα που συνεχίζει και επιβιώνει ο σοσιαλισμός έχει καταρρεύσει σχεδόν σε όλες τις χώρες και εκεί που υπάρχει δεν είναι απροβλημάτιστος δηλαδή υπάρχουν σκοτεινά σημεία οπότε υπάρχει ένα θέμα Χρειάζεται έναν ένα Αναπροσδιορισμό, έναν ανασχηματισμό ή αριστερά Τον χρειάζεται Για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του αντίβαρου Και σίγουρα να μην προσποιείται Να μην λέει Α εγώ είμαι αριστερά αλλά θέλω να είμαι κάτι άλλο Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα Χάνεται η συνέπεια Χάνεται το ηθικό πλεονέκτημα Εκεί χανόνται πολλά <Κι> Κοίταξε δεν είμαι τόσο έξυπνος άνθρωπος ε, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτό που αισθάνομαι που είχε συμβεί πριν από 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, πριν από 5-6 χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι ο κόσμος αγανάκτησε με, την, με, την, με τον σκληρό καπιταλισμό και αναζητούσε μια λαϊκή κυβέρνηση. Εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται το κλειδί. Στο οποίο αποτύχαμε. Υπήρχε η ευκαιρία και τη χάσαμε. είναι μια πεντηκονταετία, περίπου 50 χρόνια, όπου υπάρχει μια σταθερή προσπάθεια ε, ουσιαστικά κατάργησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εργασιακών και τα λοιπά τα οποία έχουν κατακτηθεί από την Γαλλική Επανάσταση αυτό είναι το δεδομένο που βιώνουμε βλέπουμε ακόμα και σήμερα μέχρι και το 8 ώρα πάει να καταργηθεί Έτσι, πράγματα τα οποία έχουν δοθεί αγώνες έχουν θυσιάσει τη ζωή τους άνθρωποι για να τα απολαμβάνουμε Οπότε ξαφνικά αρχίζουμε, αρχίζει ξανά και γίνεται κύκλος η ιστορία. Και ξαναζητάμε τα βασικά. Θα, αρχίσουμε να ξαναζητάμε την, σε λίγο τη δωρεάν υγεία, τη δωρεάν παιδεία, το 8 ώρο ή το 7 ώρο που θα έπρεπε να είναι κανονικά. Ε, ζητάμε πράγματα που θα ζητήσουμε δηλαδή τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα γεννήσει όχι ιδεολογ... με βάση συγκεκριμένες ιδεολογίες αλλά θα γεννηθεί ένα κοινωνικό κίνημα το οποίο δεν μπορεί να τα σταματήσει κανεί. Γιατί τα κοινωνικά κινήματα, επειδή δεν έχουν κομματική ταυτότητα, είναι ανεξέλεγκτα και δίκαια. Κατάλαβε. Οπότε αυτό θα ανατρέψει τα πάντα. Ο νέος άνθρωπος έχει πάντα δύο πλευρές. Είναι η πλευρά ενός νέου ανθρώπου μέχρι τα 18-20 όπου ακούει τραγούδια της εποχής, λίγο αδιαφορεί για την πραγματικότητα, ψιλοχέστηκε να πάει να ψηφίσει κτλ. Και γίνεται ένα κλακ το οποίο ξαφνικά ανατρέπονται τα πάντα. Και εκεί είναι που πρέπει να φοβάται το κατεστημένο όλων των ιδεολογιών. Ότι όταν αισθάνεται ασφαλέ και ότι ελέγχει του νέου, οι νέοι θα του γυρίσουν μια σφαλιάρα που θα είναι όλη δική του του συστήματο. Γιατί οι νέοι, από τη φύση του και οι άνθρωποι που δεν έχουν μπει σε καλούπια, είναι από τη φύση του αντισυστημικοί. Από τη φύση του. Όταν του λε, όταν εγώ λέω στον Νικόλα θα κάνει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Mm. Θα βρει χιλιάδε τρόπου για να μην το κάνει. Θα κάνει αυτό που θέλει αυτό στη δεδομένη στιγμή που θα το θελήσει. Έτσι πάνε. Οι νέοι είναι αυτό το πράγμα. Είναι από τη φύση του επαναστάτε. Δεν είναι κακό αυτό, δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Έτσι. Και όταν πα να του κάνει πολιτικά correct, εκεί διαλύεται το σύστημα. Χαμό γίνεται. Το καταφέρνουν ίσω. Παροδικά και σε ομαδούλε που έχουν μεγαλώσει με ένα συντηρητισμό, κτλ. Αλλά στη βάση τη κοινωνία δεν περνάει ποτέ αυτό. Δεν στοχοποιήθηκε η νέα γενιά. Στοχοποιήθηκαν οι πάντε πλην των πολιτικών. Mm -hmm. Αυτό συνέβη. Δηλαδή, υπήρχαν οι πολιτικοί οι οποίοι τα κάναν όλα σωστά, οι, οι λοιμοξιολόγοι οι οποίοι ήταν οι θεοί, και υπήρχε ένα λαό ο οποίο ε, ήταν ο σατανάς ας πούμε ο, 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 το θρίλερ αυτός ο οποίος έχει βγάλει δόντια και ετοιμάζεται να βγάλει δηλητήριο να φάει το... αυτό ε, συνέβη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα μην γελιόμαστε είναι φρικτό αυτό που κάνανε και εκεί χάσανε και την εμπιστοσύνη τους γιατί αν θυμάσαι καλά όταν ξεκίνησε η ιστορία με τον κορονοϊό mm. και το πρώτο lockdown η συμμετοχή και η, η στάση των πολιτών ήταν απίστευτα συνεπής Τρομακτικά συνεπεί, θα έλεγα εγώ. Και άρχισαν από μόνοι του να τα διαλύουν τα πράγματα. Βάλαν στη... Άρχισαν από μόνοι του να κάνουν πάρτι στα... Πώς τα λένε, στα... στα εγγένεια των συντριβανιών στην Ομόνια να αγκαλιάζονται, να πηγαίνουν ταξιδάκια δεξιά-αριστερά. Εκεί τελείωσε η εμπιστοσύνη, τελείωσε η, η... η σχέση και άρχισε η καχυποψία. Και αρχίζει και σου λέει πολύ απλά ο καθημερινό πόλεμο. Θα κάθομαι εγώ στο σπίτι μου και εσύ θα γυρνά δεξιά και αριστερά με τη ρόγα έξω. Τι λε τώρα, Εσύ το κολλάζει, Εγώ τον κολλάω. Είναι τόσοι πια μαζεμένοι η καχυποψία που προσπαθούν να βγάλουν ψεκασμένου όλου του ανθρώπου που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί φοβούνται. Που έτσι προκαλούν ακόμα περισσότερο ανθρώπου να μην πάνε να το κάνουν το εμβόλιο. Αντί να, κάνουν, να, να, να επενδύσουν στην ενημέρωση. Εκτό αν δεν μπορούν να ενημερώσουν για κάποιο λόγο. Εγώ αισθάνθηκα ότι δεν ξέρω, έχει δει κάποιε ταινίε έτσι εποχή στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, με κάτι σκοτεινά οικοτροφία που βάζανε τα παιδιά για να τα τιμωρήσουν. Σου βγάζει αυτή η εικόνα έτσι μια κινηματογραφική. Mm. Αισθάνομαι λοιπόν ότι ο, ο, ο κόσμο του πολιτισμού ε, ξαφνικά βρέθηκε να τιμωρείται επειδή δεν υπάκουσε. Επειδή δεν ήταν καλά παιδιά. Επειδή ε, συνολικά. Ε, θεωρείται ως ε, πώς τα λέτε, πώς λέτε, στερεότυπο ότι ο καλλιτέχνης είναι αριστερός. Το αισθάνθηκες δηλαδή σαν κάτι τιμωρητικό. Ναι, ναι. Ε, στην αρχή προσπαθούσα να το κατανοήσω. Όταν στην πορεία έβλεπα τις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, την στάση τους στο θέμα των αποζημιώσεων απέναντι στους μουσικούς και γενικότερα στους καλλιτέχνες, ακόμα και στους αθλητές, ενώ όταν λέω αθλητές δεν εννοώ τους πρωταγωνιστές, εννοώ τα γυμναστήρια, το λαϊκό αθλητισμό δηλαδή, ε, Άρχισαν να αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ε, τάση εκδικητικότητα. Δηλαδή ότι από τη φάση, και βασικά το βλέπα γενικά αυτό, δηλαδή από τη φάση του πάει ο πρωθυπουργό, ο τότε υποψήφιο πρωθυπουργό, να συνομιλήσει με του καλλιτέχνε, να είναι αυτό που του καίει, του πονάει, όπω είχε πάει για του ανθρώπου με, με, το, με, το, με τα ναρκωτικά που είναι εθισμένοι, με τα κεφαία κτλ., να ανησυχήσει, ξαφνικά τι έχουμε ω αποτέλεσμα στην πρώτη στιγμή που του χρειάζεται και ο πολιτισμό τους γύρισαν την πλάτη, εκδικήθηκαν φτωχοποιώντα έναν ολόκληρο κλάδο και βέβαια κατ' επέκταση, το λέω και για το αυτό, προσπαθούν να διαλύσουν και το κεφαία. Δηλαδή, κατάλαβε, είναι δείχνει τι τάσει. Ε, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος. Όχι γιατί περίμενα πολλά πράγματα, αλλά γιατί δεν τα περίμενα τόσο μπροστά, τόσο, τόσο ξεδιάντροπα. Ε, και το έχω δηλώσει ότι δεν ξέρω τι θα κάνουν οι συναδελφοί μου. Εγώ όμως ε, δεν έχω ποτέ πλέον σκοπό ε, σε οποιαδήποτε εθελοντική δράση μου ζητηθεί η παρουσία μου να δώσω το παρόν ε, χωρίς να αμυφθώ κανονικά. Σε καμία περίπτωση. Μου χρωστάει πάρα πολλά το ελληνικό κράτος για αυτά που έχω κάνει. Γι' αυτό, είτε με, τους, με τις εθελοντικές μου δράσεις, είτε με την δωρεάν μου παροχή να κάνω συναυλίες για, τους, για, τις, για, τη, για την υγεία για, την, για, την, για κοινωνικές προσφορές για τους Ολυμπιακούς, τους αγώνες για όλα τους αυτά για να μου συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον άθλιο τρόπο θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ αδικημένος και όταν το λέω εγώ έτσι εννοώ συμβολικά το λέω όχι προσωπικά μόνο και δεν θέλω ποτέ να ξανασυμμετάσχω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που ίσως με μεγάλη χαρά να πάνε να προσκυνάνε τι ποδιές των πολιτικών. Για να του βγάλουν για να φωτογραφηθούν λίγο δίπλα του. Δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν το έκανα ποτέ. Το έκανα μόνο όταν το πίστευα, όπω τότε με του Ολυμπιακού. Πλέον δεν θα το ξανακάνω. Γιατί βλέπω ότι είναι αχάριστη. Τουλάχιστον αχάριστη. Υπάρχουν μελέτε συγκεκριμένε και για κλειστού και για ανοιχτού και για μεγάλου και για μικρού χώρου στο τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για να μην υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχουν μελέτε. Για... Οι μελέτε που να αποδεικνύουν ότι όπου παίζεται η μουσική, σε οποιονδήποτε χώρο, είτε εστίαση, είτε κλειστού χώρου, είτε ανοιχτού, που αν τηρούνται τα μέτρα, μεταδίδεται ο ιό, δεν υπάρχουν. Τέτοιε μελέτε δεν υπάρχουν. Γι' αυτό το λόγο, και όταν έστειλε το εξώδικο στον ε, Χαρδαλιά, στην στο πολιτική προστασία, η απάντησή του. Που ζητούσε μέσα σε τρει μέρε αυτέ τι παγκόσμιε έρευνε που έλεγε ότι υπάρχουν. Η απάντησή του είναι να ανοίξει η μουσική στην εστίαση και να ανοίξουν και συναυλίε. Αυτή ήταν η απάντηση σε αυτό το εξώδικο. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι εφόσον υπάρχουν αυτέ οι μελέτε που δείχνουν ότι δεν μεταδίδεται η μουσική, δεν μεταδίδεται συγγνώμη ο κορονοϊό όταν τηρούνται τα μέτρα σοβαρά, πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξουν κανονικότατα. Αν όχι με το 100% γιατί είχαμε και τη συνήθεια εδώ να πλακωνόμαστε και ένα σπάσουμε έναν άλλο να πούμε τουλάχιστον 70-75% θα μπορούσε να είναι βιώσιμο ίσως. Τι μήνυμα τα λαμβάνεις από τους ε, μουσικούς που δεν ανήκουν στην κατηγορία των προνομιούχων, να το πω έτσι. Τι, τι βλέπεις γύρω μας. Κοίταξε, αυτό που βλέπω γύρω μας είναι ότι υπάρχει ένα τρελό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πλέον ε, τα πράγματα... Είναι θέμα ανθρωπιστική. Πλησιάζουμε την ανθρωπιστική κρίση στο κομμάτι των μουσικών. Και σε άλλου τομεί, έτσι. Εγώ απλώ μιλάω για τον πολιτισμό, επειδή τον γνωρίζω λίγο καλά και επειδή ζω μέσα από αυτόν. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα, πολλά τουριστικά επαγγέλματα τα οποία έχουν διαλυθεί εντελώ. Το κομμάτι του πολιτισμού και στατιστικά πλέον έτσι κι αλλιώ είναι το πλέον πλη, πληττόμενο από όλη αυτή την ιστορία. Και ένα ακόμη τεράστιο κομμάτι του αθλητισμού. Ε, είναι πολύ άσχημα πράγματα. Και επειδή. Αυτό που έρχεται είναι ακόμη πιο δύσκολο. Γιατί κάποια στιγμή το καλό μα κράτο, αυτά θα μα τα ζητήσει πίσω, μα έχει δώσει. Δεν ξέρω εγώ με ποιον τρόπο, αλλά θα μα τα ζητήσει. Γιατί το κράτο μα τι αποζημιώσει δεν τις θεώρησε ποτέ αποζημιώσει, mm. τι θεώρησε επιδόματα. Τι επιχειρήσει δεν τι στήριξε ποτέ, τις τι δάνεισε. Τι φοροαπαλλαγέ δεν τι έκανε απαλλαγέ, αναστολέ έκανε. Αναστολή σημαίνει ότι θα στα ζητήσω κάποια στιγμή. Εκεί θέλω να δω τι θα γίνει. Είμαι περίεργο. Ε, είναι λιτρωτικό. Είναι λιτρωτικό γιατί εντάξει, παιδί μου, η επικοινωνία μπορεί να υπήρξε εμέσω μέσω των uh, streaming και των uh, zoom και όλε αυτέ τι. Uh, πλατφόρμες σε πάση περιπτώσει, αλλά δεν, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαφή. Δηλαδή, λε ένα τραγούδι τώρα έτσι, και κοιτά μια κάμερα, α πούμε, ξέρω, και λε: Α, τι ωραία κάμερα. Δεν καταλαβαίνει τι κρύβεται πίσω από την κάμερα. Δηλαδή, το βλέμμα, το δάκρυ, το γέλιο, η αγκαλιά. Πώ θα τα δει αυτά πίσω από ένα, μια οθόνη. Και σου γράφει ο άλλο, βλέπει, α πούμε, Α, καταπληκτικό, λιώνω, πεθαίνω. Ωραίο. Το εισπράττει, το καταλαβαίνει. Δεν αντιπροσωπεύει όμω την, το συνέστημα. Είναι γραπτό λόγο. Είναι ένα μήνυμα σε ένα αυτό που μπορεί και να μην το δει. Νιώθω μια λύτρωση. Mm. Νιώθω μια λύτρωση. Ε, αισθάνομαι ότι τη νιώθει και ο κόσμο αυτή τη λύτρωση. Τουλάχιστον ο συναυλιακό και ο μουσικό κόσμο, ενώ ο άνθρωπο που αγαπάνε τη μουσική. Και είχα πολύ καιρό να λέμε και τα καλά, να ξαναδώ του συναδέλφου μου, του μουσικού, να παίζουν σαν παιδιά. Mm. Αυτό. Είχα πάει και στη συναυλία του Μίλτου στο... στην Τεχνόπολη, η πρώτη συναυλία που έγινε στην Τεχνόπολη, νομίζω φέτο. Και έβλεπα το Μίλτο πάνω κάτω, πάνω κάτω, μια αγωνία. Γιατί ήταν να βρέξει και κιόλα, και... Άγχο, φοβερό και. Ε, και τι θα γίνει τώρα, αυτό. Η μουσική δεν είναι ακόμα πιο αγχωμένη. Mm. Θέλουμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να καθόμαστε έτσι. Πρέπει να κάνουμε κάτι, αγαπητό. Για και γιατί κατάλληλα θα παίξουμε και με βροχή. Και έμεινε και ο κόσμο, έβγαλε τι ομπρελίτσε του. Λοιπόν αυτό είναι πολύ ωραίο ε, ήρθε η ώρα να επιβεβαιώσουμε για ποιο λόγο είμαστε σπάνια φιλή η μουσική. Γιατί είμαστε ένα από τα μοναδικά, από τις μοναδικές φιλές που όταν πάμε για δουλειά λέμε πάμε να παίξουμε. Γιάννη, μας <laughs> ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. καλά.